10 μέρες ζωντανή κάτω από τα συντρίμμια. 10 μέρες χωρίς νερό, φαγητό, μέσα στην παγωνιά, καταπλακωμένη από τόνους ερείπια, η Αλέινα περίμενε βοήθεια. Halktan Uysal tam 248. saat sonra 248 saat sonra kelimenin tam anlamıyla bir mucize yaşandı. Aleyna Ölmez 17 yaşında enkaz altından ekipler tarafından kurtarıldı, ekipler tarafından çıkarıldı. Maden işçileri bu noktada yoğun bir çaba sarf ediyordu. Domuzlama sistemiyle açtıkları tünelle. Οι διασώστες αγκαλιάζονται και κλαίνε, καθώς κάθε ώρα που περνάει οι ελπίδες για την ανέβρεση επιζώντων εξανεμίζονται. Η Έλα Μπαγκνέτ πάντως μαζί με τα δύο της παιδιά, τη Μέισα Σαμ και τον Αλή, αψήφισαν τις πιθανότητες και βγήκαν ζωντανοί αφού περίμεναν 228 ώρες παγιδευμένοι κάτω από το σπίτι τους. Astonishing stories of survival in Turkey 10 days after the devastating earthquake. Today, a woman and two children, 8 and 10 years old, were pulled alive out of the rubble of their apartment building. Μία απόφαση της στιγμής έσωσε τη ζωή στις αδερφές Ζεϊνάπ και Ελίφε. Αναζήτησαν καταφύγιο κάτω από το κρεβάτι, καθώς το επταόροφο κτίριο στο οποίο έμεναν κατέρεε. Kat kat düşme sesleri geldi. Binanın yıkılma sesi geldi. Böyle güm güm gidiyordu. O anda ben kendimi Elif'in kafasını yatağa koydum. Ben de kendimi yatağın altına. 4 ημέρες μετά το σεισμό, οι ομάδες διάσωσης εντόπισαν και απεγκλώβησαν τις νεαρές κοπέλες, οι οποίες βρισκόντουσαν ήδη στα όρια της αντοχής τους. Son gün de çıkarmasalar dedim artık yeter bu kadar. Susuzluğa tahammülüm kalmamıştı çünkü artık uyuyamıyordum da susuzluktan, kalkamıyordum, hareket edemiyordum yani konuşamıyordum da bağıramıyordum. Ama ikimiz olduğu için birbirimize destek verdik yani birbirimizden destek aldık. Κάτω από τα συντρίμμια, μιλά μόνο το ένστικτο της επιβίωσης. I've got diabetes, you see. So more important than food, there was some medication in the cabinet and a bottle of water. They all fell down next to me. I swallowed some medication with the water. The bottle was empty. So what to do? Now, this is a bit embarrassing. I urinated into it. And then I would drink it. Για 11η ημέρα οι επιζώντες εξακολουθούν να κοιτούν με αγωνία τα χαλάσματα. Η επιβίωση στη ζώνη καταστροφής είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Προσπαθούν όμως να περισσώσουν ό,τι μπορούν. مع بغراض وما يسرقوا ما يفوتوا على البيوت يسرقوا جينا ضلينا هون كنا قريبين على البيت بنضل منجس عليها اما نفوت لجوا بنضل منجس عليها من برا οι κρατικές αρχές ακόμη αγωνίζονται για να οργανώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Οι υγειονομικές συνθήκες όμως είναι δραματικές, ενώ σε πολλές περιοχές οι άνθρωποι εξακολουθούν να είναι τελείως μόνοι. And I think people are really struggling now. They are trying to clear things up with their own hands. Kirikin is not a place that has seen lots of aid, lots of search and rescue operations. So people are just getting on with it themselves. And there is rising concern about health as well, of cholera, of sanitation, of the water supply. Στην Αντιόχεια, μέσα σε λίγες μέρες, οι τοπικές αρχές στείλουν ένα τεράστιο νεκροταφείο. Καθώς ο αριθμός των νεκρών πολλαπλασιάζεται, τα θύματα του σεισμού πρέπει κάπου να ταφούν, ακόμη και αν δεν τους έχουν αναγνωρίσει οι συγγενείς τους. Σύνδεση και πάλι, κυρίες και κύριοι, με την καταστραμμένη Αλεξανδρέτα και τον Μανώλη Κωστίδη. Μανώλη, 10η μέρα που καταγράφεις μαζί με το τηλεοπτικό συνεργείο του Sky την καταστροφή και κάθε μέρα που περνάει, η καταστροφή, το μέγεθός της αποκαλύπτεται όλο ένα και περισσότερο. Ακριβώς, και πρώτα απ' όλα αυτό που συναντούμε εδώ στους δρόμους είναι στρατιωτική παντού. Εδώ σαν να υπήρξε πόλεμος, αλλά βεβαίως οι στρατιώτες κατέβηκαν για την ασφάλεια, για την τάξη τους στις πόλεις. Ήταν αναγκαίο, σίγουρα ήταν αναγκαίο, γιατί τις πρώτες μέρες υπήρχε ένα χάος. Είχε πλειάστικο, αλλά γιατί, διότι όταν είναι στην Αλεξανδρέτα, εδώ στην Αλεξανδρέτα, είμαστε στο κεντρικό σημείο της πόλης, στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Πάτσι. Και κάποιοι τη λένε και με πλατεία Ινωνού. Και έχουν πέσει όλα τα κτίρια. Μόνο ένα έχει απομείνει. Ένα ξενοδοχείο εδώ και λίγα παρακάτω, τα οποία έχουν γύρει βέβαια. Mm-hmm. Δεν είναι κατοικήσιμα. Και υπό αυτές τις συνθήκες, γι' αυτό το λόγο και έχει βγει και ο στρατός στους δρόμους, σε όλες τις πόλεις. Χθες τα δείχναμε στην Αντιόχεια, σήμερα στην Αλεξανδρέτα. Αυτό που πρέπει να πούμε, 36.200 νεκροί, 105.000 τραυματίες, τόσα εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Και τώρα σιγά σιγά
προσπαθούν να καταλάβουν το τι ακριβώς έχει συμβεί. Χτες, αργά το βράδυ, ο Μέρτσελικ, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, είπε ότι υπάρχει και μια 11η πόλη σεισμόπληκτη. Εκεί πάντως που περπατάς, για να το πούμε, γιατί καμιά φορά χρειάζεται και να υπογραμμίσουμε κάποια πράγματα. Πίσω σου, η απόλυτη ισοπαίδωση ήταν πολυκατοικίες. Βλέπουμε κάποιες πίσω να στέκονται όρθιες. Πολυκατοικίες που έχουν πέσει, που έχουν ισοπεδωθεί. Όλα αυτά πολυκατοικίες, πια απαγορεύει ο στρατός να ανέβει κάποιος στα συντρίμια, μόνο οι οικογένειες που έμεναν εδώ. Ένα κτίριο έχει μείνει όρθιο χωρίς καμία ζημιά. Εδώ αριστερά μας αυτό ξενοδοχείο, το Ontour Hotel, το οποίο έμεινε. Βεβαίως έχει ζημιές, αλλά έμεινε όρθιο χωρίς μεγάλες ζημιές από όσο μας αποκάλυψαν τουλάχιστον όσοι έκαναν τους ελέγχους εδώ. Άρα αυτές οι πολυκατοικίες που έπεσαν είχαν κάποια προβλήματα. Σαφώς ήταν πολύ ισχυρός σεισμός, σαφώς υπήρξε και μετασεισμός πολύ ισχυρός. Αλλά σίγουρα ο απολογισμός είναι μεγάλος. Μανώλη, συνεχίζονται και οι συλλήψεις των εργολάβων. Συνεχίζονται. Μάλιστα σήμερα συνέλαβαν ένα εργολάβο που προσπαθούσε να περάσει στην Ελλάδα με σκάφος από τη Μαρμαρίδα προς Ρόδο μάλλον. Τον συνέλαβαν στο σκάφος έναν εργολάβο ο οποίος είχε χτίσει μια από τις πολλές πολυκατοικίες εδώ. Άρα κάποιοι προσπαθούν να φύγουν και Ελλάδα, να το σημειώσουμε αυτό για κάθε ενδεχόμενο. Τώρα θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει οργή στον κόσμο. Οργή πρώτα απ' όλα για τις πρώτες ημέρες του σεισμού, για το ότι δεν έγιναν απεγκλωβισμοί γρήγορα. Τώρα για την επόμενη μέρα, βεβαίως έχει έρθει το κράτος, έχουν έρθει και οι Δήμοι. Από τη Σμύρνη είδαμε συνεργεία της αντίστοιχης ΕΙΔΑΠ και βοηθούν για την αποκατάσταση της υδροδότησης. Ωστόσο, επειδή τώρα αντιλαμβάνεται ο κόσμος μετά το σοκ, το μέγεθος, ότι θα μείνει για πολλούς μήνες στους δρόμους. Όσοι και ζουν, μας μίλησες πριν πως πλέον μιλάμε επίσημα για 2 εκατομμύρια εκτοπισμένους, ξεσπιτωμένους από τα σπίτια τους. 2 εκατομμύρια κατ' επιλογή και 1,5 εκατομμύρια μένουν οι ίδιοι πια, και στο... Προσέχει, εδώ έρχεται το φορτηγό πάνω σου. Λοιπόν, μένουν οι ίδιοι στις σκηνές, δεν έχουν που να πάνε, δεν έχουν συγγενείς στις σκηνές, στους καταβλισμούς και οπουδήποτε αλλού. Αυτό που τους εξοργίζει περισσότερο είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι οι υποσχέσεις της τουρκικής κυβέρνησης που μιλάει για κατοικίες, για κοντέινερ, ναι μεν υπάρχουν και είναι ωραίες υποσχέσεις, αλλά αυτές θα ολοκληρωθούν μετά από 1 χρόνο, 2 χρόνια και ρίχνουν την ευθύνη και των κακών κατασκευών, αλλά και τη σημερινή κατάσταση στην κυβέρνηση. Τώρα, αν ο Τούρκος πρόεδρος θα καταφέρει να αλλάξει αυτό το κλίμα, ενδεχομένως το καταφέρει. Θα το δούμε αυτό. Φαίνεται πολύ δύσκολο αυτό και με τη συζήτηση, Μανώλη, για να κλείσουμε με αυτό, για την αναβολή των εκλογών, να έχει κάτι νεότερο, κάτι συγκεκριμένο από επίσημα χείλη ή όχι ακόμα. Η αντιπολίτευση λέει ότι αν αναβληθούν οι εκλογές θα είναι ένα πολιτικό πραξικόπημα για τη δημοκρατία. Η κυβέρνηση μέχρι στιγμής άφησε να νοηθεί κάτι με παρασκηνιακές διαρροές, αλλά έχει μείνει εκεί, δεν προχωράει περισσότερο, δεν είναι της παρούσης. Ναι. Αλλά και τελειώνοντας, Εύα, κοίτα έναν κεντρικό δρόμο της, κοιτάξτε, στους συνδεδεθές μας απευθυνόμαστε, την εικόνα ενός κεντρικού δρόμου στην Αλεξανδρέτα, μιας πόλης, σημαντικό λιμάνι της Τουρκίας και σήμερα... Υπάρχουν μόνο συντρίμια. Καταστροφή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη, και τον εικονολήπτη του Sky.